διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, την κανονική ροή του προγράμματός μας. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ξεκινάμε. Είχαμε μια δύσκολη σύνοδο χθες και σήμερα που ανέδειξε τις διαφορετικές θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Συμμαχίας για κρίσιμα ζητήματα, κυρίως λόγω της συζήτησης που άνοιξε για τις συμβατικές υποχρεώσεις των κρατών μελών της Συμμαχίας ως προς το ύψος των αμυντικών δαπανών. Προφανώς μια συζήτηση που πάει πολύ πέρα από τα οικονομικά και αφορά, θα έλεγα, το ίδιο το μέλλον του ΝΑΤΟ και των διατλαντικών ισορροπιών. Εμείς καταστήσαμε τις θέσεις μας πιο σαφείς τόσο στην αρχή του Συνόδου όσο και στο Ευρωατλαντικό Συμβούλιο. Στις παρεμβάσεις μου τόνισα ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, μια χώρα που όχι μόνο διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και στηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε αμυντικές δαπάνες παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και που με συνέπεια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσει διεθνείς πρωτοβουλίες και πολυμερείς σχήματα συνεργασίας που προωθούν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη συνεργασία στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ευρύτερα της περιοχής μας, θα έλεγα. Απόδειξη αυτού του σταθεροποιητικού ρόλου, του αναντικατάστατου σταθεροποιητικού ρόλου της Ελλάδας, αποτελεί η βελτίωση των σχέσεών μας με τους βόρειους γειτονές μας και η επίλυση χρόνιων ανοιχτών ζητημάτων. Αλλά ταυτόχρονα, θα έλεγα, και ο κρίσιμος ρόλος που η Ελλάδα και ο μοναδικός και αναντικατάστατος ρόλος που η Ελλάδα έχει για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης με αποτελεσματικότητα, αλλά πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Έθεσα επίσης με ένταση, όπως τα γνωρίζετε άλλωστε, το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο ως μια πληγή ανοιχτή, όχι μόνο για τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά ως μια ανοιχτή πληγή της ίδιας της Συμμαχίας. Και βεβαίως υπογράμμισα με ένταση επίσης, ως ανοιχτή πληγή που μάλιστα πρέπει να κλείσει άμεσα, το ζήτημα των δύο στρατιωτικών μας που κρατούνται ακόμα στην Ανδριανούπολη, ένα πρωτοφανές και ανεπίτρεπτο γεγονός ανάμεσα σε δύο σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ, το οποίο πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Σε σχέση παράλληλα με την δύσκολη αλλά χρήσιμη, θα έλεγα, συζήτηση που άνοιξε η παρέμβαση του Προέδρου Τραμπ, είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να προχωρήσει μόνο στη βάση αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μελών του. Και αυτό σημαίνει σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αλλά και δίκαιη κατανομή των βαρών. Ζήτησα να γίνει σαφές ότι δεν μπορεί από εδώ και στο εξής να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ως προς τις υποχρεώσεις των μελών για την συμμετοχή τους στους εξοπλισμούς και να βρεθεί ένας τρόπος σταδιακής εξισορρόπησης μεταξύ των υποχρεώσεων των συμμάχων και του ωφέλους που αποκομίζουν από τον ΝΑΤΟ. Συνομιλήσαμε επίσης εκτενώς για το ζήτημα της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας. Τόνισα ότι οι γενναίες πρωτοβουλίες που οδηγούν στην επίλυση διενέξεων, στον έλεγχο των εξοπλισμών και στην αποπυρηνικοποίηση είναι απαραίτητες. Προσθέτοντας ασφαλώς ότι η Ελλάδα δεν μιλάει εκ του ασφαλούς, αλλά συνεισφέρει με τη δική της ενεργητική πολιτική και με τις δικές της πρωτοβουλίες στην επίλυση διενέξεων, στην προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας με στόχο τη σταθερότητα. Πριν από λίγο είχα, όπως όλοι γνωρίζετε, συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Δεν θα έλεγα ότι ήταν από τις πιο εύκολες συναντήσεις. Διήρκησε περίπου 2 ώρες. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτές τις 2 ώρες θίξαμε σχεδόν όλη την ατζέντα,
έθεσα επιτακτικά και κατηδίαν στον Τούρκο Πρόεδρο το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στις φυλακές της Ανδριανούπολης χωρίς εδώ και 4 μήνες να τους έχουν αποδοθεί ακόμα κατηγορίες. Προφανώς ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως αντιλαμβάνεστε, αναφέρθηκε στο θέμα των 8 που έχουν ζητήσει άσυλο, των 8 Τούρκων στρατιωτικών, και τον ενημέρωσα για την δικαστική εξέλιξη του ζητήματος αυτού. Και τόνισα για άλλη μια φορά, κατέστησα σαφές, ότι στην Ελλάδα η ελληνική δικαιοσύνη είναι απολύτως ανεξάρτητη. Την ίδια στιγμή υπογράμμισα αυτό που έχω επανειλημμένως δηλώσει, ότι για την ελληνική κυβέρνηση οι πραξικοπηματίες από οποιαδήποτε χώρα, από την Τουρκία εν προκειμένου, οποιοδήποτε επιχειρούν να καταλύσουν δηλαδή την δημοκρατική νομιμότητα, δεν είναι καλοδεχούμενοι στη χώρα μας. Και συζητήσαμε την περαιτέρω συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας. Συμφωνήσαμε ότι η συνεργασία αυτή έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα την περίοδο αυτή. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2015-2016 η συνεργασία μας επέτρεψε την δραστική μείωση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και κυρίως, γιατί εγώ αυτό θεωρώ στο μεγαλύτερο κατόρθωμα, επέτρεψε την δραστική μείωση των θανάτων ανυπεράσπιση των ανθρώπων στο Αιγαίο και έθεσε τις βάσεις για την προώθηση των ευρωτουρκικών σχέσεων, αλλά δημιούργησε και το κλίμα για να προχωρήσουν πιο πολύ από ποτέ οι συνομιλίες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα είχε ως στόχο να τεθούν οι βάσεις για ένα νέο πλαίσιο στις σχέσεις μας. Του υπενθύμησα ότι τότε του είχα πει και κατηδίαν, αλλά νομίζω και δημόσια στη συνέντευξη τύπου, ότι η Ελλάδα το 2018 γυρίζει σελίδα και είναι στο χέρι της Τουρκίας να γυρίσουν σελίδα θετικά και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ωστόσο είναι προφανές ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμα κατορθωτό. Οι τουρκικές παραβιάσεις και η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο συνεχίζονται και βεβαίως αντιμετωπίζονται αποφασιστικά και στη βάση του διεθνούς δικαίου από την ελληνική πλευρά. Έθεσα υπόψη του Τούρκου Προέδρου στοιχεία που αναδεικνύουν αυτήν την αύξηση της τουρκικής παραβατικότητας στο Αιγαίο από την τουρκική πλευρά. Και συμφωνήσαμε εν τέλει να δώσουμε έμφαση στις προσπάθειές μας για την μείωση της έντασης στο Αιγαίο. Ασφαλώς συζητήσαμε και για το Κυπριακό. Πρέπει να σας πω ότι το πρωί είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη πριν τη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Τονίστηκε η σημασία που έχει η συνέχεια των συνομιλιών στο πλαίσιο Γκουτιέρες και συμφωνήσαμε στην ανάγκη, ασφαλώς με σημείο αναφορά στις δικοινωτικές συνομιλίες, να υπάρξει το αμέσως επόμενο διάστημα στενή επαφή μεταξύ των δύο υπουργών μας εξωτερικών για το θέμα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπορεί να αποτελούν θέματα ενδιαφέροντος, αλλά προτιμώ να σταματήσω εδώ και να δώσω το λόγο σε εσάς και να απαντηθούν όλα τα πιθανά ερωτήματά σας με έναν πιο άμεσο τρόπο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να τον κύριο Ρούμπου. Κύριε Πρόεδρε, το μεσημέρι εδώ έγινε μια τελετή με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Με αφορμή αυτή την τελετή, η αντιπολίτευση λέει ότι η γειτονική χώρα πήρε πρόσκληση ένταξη στο ΝΑΤΟ και κατηγορεί εσάς ότι έχετε παραδώσει το Βουκουρέστι και το μόνο διαπραγματευτικό όπλο που είχε η χώρα μας. Τι ακριβώς συνέβη? Ομολογώ ότι δεν περίμενα η πρώτη ερώτηση μετά από μια 2 ώρες συνάντησή μου με τον Τούρκο Πρόεδρο
να είναι για το ονοματολογικό, αλλά σας δικαιολογώ διότι κατάγεστε από τη Μακεδονία. Δεν ξέρω αν κατάγεστε, εργάζεστε στη Θεσσαλονίκη, είστε υπηρώτης, έκανα λάθος. Αλλά εργάζεστε στη Θεσσαλονίκη, οπότε έχετε έντονο το θέμα αυτό να σας απασχολεί. Ακούστε, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Και είναι μια ιστορική μέρα γιατί επιτέλους, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, παίρνει σάρκα και οστά η απόφαση της περιβόητης συνόδου του Βουκουρεστίου, που επί 10 χρόνια ήταν κενό γράμμα. Με την διακήρυξη της Συνόδου των Βρυξελών, την οποία φαντάζομαι έχετε όλοι στη διάθεσή σας, και συγκεκριμένα με την παράγραφο 63 της διακήρυξης, και ζητώ να ανατρέξετε σε αυτήν, καθίσταται απολύτως σαφές ότι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ξεκινά ενταξιακές συνομιλίες, οι οποίες θα καταλήξουν, εάν και μόνο εάν, ολοκληρωθεί η αλλαγή του ονόματος της γείτονος χώρας, μετά και από την προβλεπόμενη συνταγματική αλλαγή, συνταγματική μεταρρύθμιση, προβλεπόμενη από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Ρούμπο, όμως και εγώ έγινα γνώστης αυτών των αντιδράσεων και θέλω να σας πω ότι πρόκειται για μια βαθιά υποκρισία όλων αυτών των πολιτικών δυνάμεων που έχουν την ευθύνη που έχουμε φτάσει ως εδώ. Και κυρίως όσοι συμμετείχαν κατά καιρούς σε διεθνή φόρα και σε συνόδους σαν τη σημερινή όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 92 και μετά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αρχηγών κρατών μελών που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις συνόδου, όταν αναφέρονται στη γειτονική χώρα, δεν αναφέρονται στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά αναφέρουν τη συνταγματική τους ονομασία. Αυτό λοιπόν αλλάζει επιτέλους με τη Συμφωνία των Πρεσπών, άμα τη ολοκλήρωσή της φυσικά από τους βόρειους γειτονές μας, δηλαδή άμα τη επιτυχεί ολοκλήρωση δημοψηφίσματος και συνταγματικής αλλαγής. Και η μοναδική Μακεδονία που θα υπάρχει πια θα είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιφέρειές μας, αλλά το κράτος στα βόρεια σύνορά μας θα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία και δεν θα μπορεί κανείς, μα κανείς, σε παρόμοιες συνόδους αλλά και στο δημόσιο λόγο να αναφέρεται στον όρο Μακεδονία εννοώντας τους βόρειους γειτονές μας. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Νομίζω ότι αυτή η βαθιά υποκριτική στάση της αντιπολίτευσης υποτιμά και την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Λες και απευθύνονται σε πολίτες που δεν διαβάζουν, δεν παρακολουθούν, δεν ενημερώνονται, παρά μονάχα από μέσα προπαγάνδας. Πριν από λίγες μέρες μας είπαν ότι ο κύριος Μοσκοβισή και ο κύριος Γιούγκερ είναι ψεύτες, γιατί λένε ότι τελείωσε το μνημόνιο. Το είπε σήμερα και ο κύριος Σόλτς. Χθες μας είπαν ότι είναι ψεύτης ο κύριος Στόλτεμπεργκ, που ευθέως στην συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τον κύριο Ζάεφ είπε με δύο λόγια, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι επανέλαβε μάλλον ξεκάθαρα αυτά που όριζε σύνοδος του Βουκουρεστίου. Ότι αν δεν αλλάξουν όνομα και δεν αλλάξουν το Σύνταγμα, δεν γίνονται μέλη του ΝΑΤΟ. Χθες σχεδόν αναγκάσανε σε διόρθωση, μάλλον σε επαναδιατύπωση, διότι αναδείξανε ένα θέμα το οποίο δεν είχε καμία βάση, ότι δήθεν ο κύριος Χάν και αυτός ψεύτης που το διέψευσε έθεσε ζήτημα αλλαγής συνόρων στις συζητήσεις μας με την Αλβανία. Κοιτάξτε, δεν μπορεί όλοι να είναι ψεύτες. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι κυρίως η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά τον ακολουθεί κατά πόδας και η κυρία Γεννηματά, έχουν αποφασίσει να αναδείξουν με στρεβλό τρόπο
κρίσιμα εθνικά θέματα, διότι αυτά αποτελούν πλέον το σωσίβιό τους μετά το ναυάγιο των προβλέψεών τους στην οικονομία. Αυτό όμως είναι επώδυνο για τη χώρα και θα έλεγα επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, ιδίως τώρα που ανοίγονται σημαντικές δυνατότητες, μιας και αναβαθμίζεται γεωπολιτικά ο ρόλος της χώρας. Ιδίως τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αυτήν την εθνικολαϊκιστική μετάλλαξη του κ. Μητσοτάκη και κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κύριε Πρόεδρε, να σας πάω εγώ στο θέμα του κ. Ερντογάν. Από ό,τι κατάλαβα στην συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν κόμισε ευχάριστα νέα που να αφορούν σε άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Εύχομαι βέβαια να κάνω λάθος. Ποια ήταν τα επιχειρήματά του? Θέλω να πω ότι με δεδομένη την άρνηση ελληνικής κυβέρνησης να συμψηφίσει το θέμα των δύο με τους 8 φερόμενους ως πραξικοπηματίες που βρίσκονται στην χώρα μας. Έθεσε στο τραπέζι ενδεχομένως και άλλα θέματα, άλλα ανταλλάγματα ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση? Κυρία Τσιγκρίκα, καταρχάς τα λόγια μου είναι μετρημένα, ωστόσο πρέπει να σας πω ότι βγαίνοντας από τη συνάντηση έχω περισσότερες ελπίδες από ό,τι πριν μπω στη συνάντηση αυτή. Δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση, γι' αυτό και διήρκησε πάνω από 1 ώρα και 50 λεπτά, σχεδόν 2 ώρες. Τεθήκαν όλα τα ζητήματα και βεβαίως από τη δική μας την πλευρά, από τη δική μου την πλευρά, κατέστη σαφές ότι το ζήτημα των δύο είναι ένα μείζον ζήτημα ηθικής, συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας που αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών. Και κατ' επέκταση θα έλεγα είναι και ένα ζήτημα το οποίο δεν περιποιεί τιμή στην γείτονα, στο βαθμό που είναι μια χώρα σημαντική του ΝΑΤΟ, να κρατά χωρίς να αποδίδει κατηγορίες ή να προχωρά την δικαστική διαδικασία 2 στρατιωτικούς μιας σύμμαχης στο ΝΑΤΟ χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι δεν υπήρξε σαφή συσχέτιση των θεμάτων των δύο. Εν τούτης, ο Τούρκος Πρόεδρος θεωρεί πολύ σημαντικό ζήτημα για αυτόν το ζήτημα των 8. Θεωρεί ότι συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος και υπ' αυτή την έννοια είναι ένα κρίσιμο ζήτημα συμβολικής και επικοινωνιακής σημασίας. Του έδωσα να καταλάβει ότι, ή ελπίζω τουλάχιστον, ότι το ζήτημα των 8 δεν μπορεί να συσχετίζεται με το ζήτημα των 2. Είναι άλλο θέμα όταν κάποιος ζητά άσυλο και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και βεβαίως υπεύθυνοι για τις αποφάσεις είναι οι ανεξάρτητοι σε ένα κράτος δικαίου όπως η Ελλάδα δικαιοσύνη, και άλλο ζήτημα είναι αυτό που αφορά την σύλληψη και την κράτηση 2 στρατιωτών που κατά τη στρατιωτικών που κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ρουτίνας που αφορά την επίβλεψη των συνόρων πέρασαν κατά λάθος κατά κάποια μέτρα στην άλλη πλευρά. Και εν διάφορη περιπτώσει αυτό που η ελληνική πλευρά ζητάει δεν είναι κάποια χάρη, αλλά να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και βεβαίως εφόσον οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, να οριστεί η προβλεπόμενη διαδικασία, να δικαστούν και εν πάση περιπτώσει να μπορέσουν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Ο κύριος Μαλάτης. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω αν ανησυχείτε για τις πληροφορίες που υπάρχουν τις τελευταίες 24 ώρα για έξωθεν παρεμβάσεις με στόχο να πληγεί, να δυσκολέψει η υλοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών. Και επίσης, αν το περιστατικό με την απέλαση των 2 Ρώσων διπλωματών, αλλά και η σημερινή ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή την πρόσκληση για έναρξη 600 διαπραγματεύσεων
της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, πιστεύετε ότι δημιουργεί, δίνει ένα στίγμα μιας πιο επιθετικής προσέγγισης της Ρωσίας στις υποθέσεις της περιοχής μας και απέναντι στην Ελλάδα? Κύριε Μελέτη, δεν ανησυχώ, αλλά είμαι υποχρεωμένος στο βαθμό που μου αναλογεί ως πρωθυπουργός της χώρας να υπερασπίζομαι την εθνική κυριαρχία της χώρας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία επιδιώκει ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια στη βάση ενός δόγματος πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής καλές σχέσεις με τις περισσότερες χώρες, όχι μόνο της γειτονιάς μας. Άλλωστε, εν προκειμένου, εγώ ήμουν αυτός ο οποίος επανεκκίνησε αυτές τις σχέσεις πριν από τρία χρόνια. Εν τούτης, έχουμε την απέτηση όλες οι χώρες να σέβονται τη διεθνή νομιμότητα και την εθνική μας κυριαρχία. Και όταν βλέπουμε κάποια περιστατικά που δεν κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, τότε παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Περί αυτού πρόκειται και δεν θα ήθελα να το σπουδαιολογήσω περαιτέρω. Κυρία Σαρά. Γεια σας και από μένα. Ήθελα να μάθω αν στη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν τέθηκε το θέμα του μεταναστευτικού και αν η Τουρκία θα επανενεργοποιήσει τη συμφωνία επανεισδοχής που είχε παγώσει προεκλογικά. Γενικά, αν το κλίμα σε σχέση με την Ευρώπη και το μεταναστευτικό ήταν θετικό στη συνάντηση. Ναι. Ετέθη το ζήτημα. Κουβεντιάσαμε επί Μακρόν για την ορθή εφαρμογή της Ευρωτουρκικής Συμφωνίας και για μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ροές αλλά και με την δυνατότητα επιστροφών μεταναστών προσφύγων που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας προς την Τουρκία με βάση την συμφωνία. Καταλήξαμε στην ανάγκη το επόμενο διάστημα να έχουμε μια πιο στενή επικοινωνία οι δύο πλευρές, τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος όσο και εγώ, γυρνώντας στις χώρες μας, θα επικοινωνήσουμε με τους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι θα είναι από εδώ και στο εξής σε μια στενή επικοινωνία. Να σας πω όμως ότι το τελευταίο διάστημα δεν παρατηρούμε φαινόμενα ανησυχητικά σε ό,τι αφορά τις ροές. Και βεβαίως ελπίζω αυτή η ήρεμη κατάσταση να συνεχιστεί και στο επόμενο διάστημα. Και τελευταία ερώτηση από τον κύριο Αντολέτο. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, αυτό το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ εδώ στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα είναι η στάση του κύριου Καμένου. Θα ήθελα ένα σχολείο σας. Τη στιγμή που εσείς ήσασταν μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπερασπιζόσασταν την συμφωνία. Είχαμε δηλώσει από τον κύριο Καμένο, ο οποίος έλεγε πως η συμφωνία των Πρεσπών δεν θα περάσει, πως οι γείτονες όσο χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία δεν θα μπουν ποτέ στο ΝΑΤΟ. Είναι καλή εικόνα για την κυβέρνηση αυτή? Κύριε Τζολέτο, είναι γνωστό νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό με τον κυβερνητικό εταίρο δεν συμπίπτουν οι απόψεις μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην σύνοδο αυτή τις δύο αυτές ημέρες δεν απασχόλησε ούτε εμένα ούτε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας το ζήτημα το οποίο θέσατε και το οποίο ενδεχομένως απασχολεί πολύ περισσότερο τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα από ότι απασχόλησε τη σύνοδο αυτή. Δεν υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά, καμία θα έλεγα, στο ζήτημα αυτό, στις πολύ ωραίες συζητήσεις, σε όλα τα τραπέζια. Το κρίσιμο θέμα που απασχόλησε ήταν η ίδια η δομή, το μέλλον, η προοπτική της συμμαχίας. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε όταν μια παρόμοια ερώτησή σας έγινε στον πρόεδρο Τραμπ, παρόμοια με τη δική σας ερώτηση έγινε στον πρόεδρο Τραμπ σήμερα το πρωί, ουσιαστικά άλλαξε η συζήτηση σαν να μην υπάρχει καν το θέμα. Ως εκ τούτου έχω την αίσθηση ότι οι θέσεις και οι απόψεις είναι γνωστές. Οι υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης έτσι όπως απορρέουν από το διεθνές δίκαιο αλλά και από τις αποφάσεις που έχει λάβει είναι γνωστές. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε αν η γειτονική χώρα, η κυβέρνηση των Σκοπίων,
θα καταφέρει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Συμφωνία των Πρεσπών και ευχόμαστε, εγώ προσωπικά εύχομαι να τα καταφέρει, γιατί είναι μια ιστορική παρέμβαση που λύνει χρόνια προβλήματα στην εξωτερική μας πολιτική. Και όταν τα καταφέρει με το καλό, κάποια στιγμή το Γενάρη, Φλεβάρι, τότε θα κουβεντιάσουμε με τον κυβερνητικό εταίρο για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τη διαδικασία έτσι όπως προβλέπουν οι υποχρεώσεις μας από την ίδια τη συμφωνία. Παρακαλώ. Μπορούμε να έχουμε ακόμη μία. Βεβαίως, ναι. Και παραπάνω ίσως. Κάτσαμε, κάτσαμε μέχρι τις 9 η ώρα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω για τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Πέρα από όλα αυτά που συζητήσατε, τις διαφορές που υπάρχουν, υπήρξε θετική ατζέντα όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και όσον αφορά, να σας πω λίγο δύο μέρες πιο πίσω, στο Λονδίνο, είχατε μια συνάντηση με τον Έντι Ράμα. Σήμερα, εχθές το πρωί μάλλον, που συναντηθήκαμε, μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συνάντηση που είχατε. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ναι. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Ερντογάν και την Τουρκία υπάρχουν δυστυχώς αναξιοποίητες δυνατότητες μεγάλες. Και θεωρώ, του το είπα κιόλας, ότι είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα ζήτημα που κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να κυριαρχεί στις διμερείς μας σχέσεις. Έχουμε μια σειρά από ζητήματα που έχουμε παράξει έργο, αλλά και έργο που μπορούμε να παράξουμε σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξαναρχίσουμε διερευνητικές συνομιλίες. Πιστεύω ότι μπορούμε να θέσουμε σε τροχιά διαλόγου ξανά τις δύο κοινότητες σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξαναπιάσουμε το νήμα των διακυβερνητικών συναντήσεων στη Σμύρνη που αφορούν το εμπόριο, το τουρισμό, την ακτοπλοϊκή διασύνδεση. Μια σειρά από κρίσιμα θετικά ζητήματα τα οποία έχουν παραμεριστεί καθώς υπάρχει αυτός ο εγκλωβισμός, θα έλεγα, που έχει προκύψει μετά την ανάδειξη ως μείζωνο ζητήματος από την τουρκική πλευρά της δικαστικής εξέλιξης των 8, αλλά και κυρίως μετά από την απαράδεκτη σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Ελπίζω, όπως είπα και πριν, έφυγα από τη συνάντηση με περισσότερες ελπίδες από ό,τι πριν, να καταφέρουμε να απεγκλωβιστούμε για να ανοίξουμε αυτή τη θετική ατζέντα. Για το Ράμα. Κοιτάξτε, έχει γίνει πολύ ουσιαστική δουλειά ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Εξωτερικών, στους δύο Υπουργούς Εξωτερικών, σε μια σειρά από θέματα που επίσης βαραίνουν τις σχέσεις των δύο χωρών δεκαετίες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια λύση που αφορά την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μια λύση η οποία δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ελληνική πλευρά, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά κυρίως ανοίγει το δρόμο της σταδιακής οριοθέτησης της ΑΟΣ μας, τουλάχιστον ξεκινώντας από τα δυτικά, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και με τις άλλες χώρες. Έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τους Έλληνες στρατιώτες που χάθηκαν και είναι θαμμένοι στην γη της Αλβανίας, και μάλιστα τις επόμενες μέρες θα γίνει μια πρώτη τελετή στη μνήμη τους. Το θέμα το λεγόμενο κημητηρίων. Και βεβαίως από τη δική μας πλευρά έχουμε κάνει βήματα προς την αλβανική πλευρά σε σχέση με το ζήτημα των αδειών οδήγησης, σε μια σειρά από όχι κορυφαία ζητήματα, αλλά σημαντικά για τις σχέσεις των δύο χωρών. Τα δύο θέματα που απομένουν πέραν της ΑΟΣ είναι το ζήτημα του εμπολέμου και των συνόρων, το οποίο
βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να βρεθεί μια κάποια διευθέτηση. Θέματα τα οποία όμως, ενώ έχουμε προχωρήσει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει. Έδωσα λοιπόν, συμφώνησα μάλλον με τον Αλβανό ομόλογό μου, το επόμενο διάστημα οι δύο Υπουργοί των Εξωτερικών να ενδύνουν τις προσπάθειές τους χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερη πίεση, για να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να έχουμε μια θετική διευθέτηση το συντομότερο δυνατό. Και η τελευταία ερώτηση από τον κύριο Μεζανίτη. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Είπατε ότι δεν ήταν και η πιο εύκολη συνάντηση, ήταν μια δύσκολη συνάντηση. Όταν λέτε δύσκολη, ποιο ήταν αυτό το οποίο δυσκόλεψε περισσότερο τη συνάντηση αυτή, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της συνάντησης αυτής που δυσκόλεψε περισσότερο τις συνομιλίες που είχατε? Και σε ό,τι αφορά το θέμα των παραβιάσεων, ανέφερε κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος. Χθες, να θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, είχαμε 37 παραβιάσεις, από τις οποίες 25 ήταν από οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Αντιλαμβάνεστε ότι το πιο δύσκολο σημείο είναι το ζήτημα των δύο υποθέσεων που βρίσκονται σε δικαστικό δρόμο. Η διαφορά είναι ότι ο ένας δρόμος έχει ολοκληρωθεί και ο άλλος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι η τουρκική πλευρά έχει μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα των παραβιάσεων διαρκώς, καθότι δεν αναγνωρίζει ως παραβιάσεις αυτές που αφορούν την πτήση αεροσκαφών στα δικά μας μίλια, τα οποία, διότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα χωρικά ύδατα και στον ενέργειο χώρο της Ελλάδας, καθώς έχουμε ασκήσει το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τον ενέργειο χώρο από τα 6 μίλια στα 12, στα 10, με συγχωρείτε. Εν τούτης, πέραν αυτού, εγώ του κατέθεσα και στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν ότι έχουμε υπερπτήσεις πάνω από νησιά. Και βεβαίως ότι έχουμε αερομαχίες και εμπλοκές. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση. Και βεβαίως νομίζω ότι η καλύτερη είδηση από αυτή την συνάντηση είναι ότι συμφωνήσαμε να συνεχιστεί και να ενταθεί ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στους αρχηγούς των γενικών επιτελείων και τον βεβαίως και ανάμεσα στους δύο υπουργούς των εξωτερικών, προκειμένου να δρούμε τον τρόπο της αναγκαίας αποκλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο. Αυτό ήταν ένα σημείο στο οποίο και οι δύο πλευρές συμφωνήσαμε. Η σύνοδος αυτή καθεαυτή δεν αποτέλεσε, όπως βλέπω, αντικείμενο. Τα είπε ο πρόεδρος Τραμπ όλα. Εγώ απλά να επισημάνω κάτι, αν μου επιτρέπετε κλείνοντας. Η σύνοδος αυτή και η αντιπαράθεση, έτσι όπως εξελίχθηκε ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και σε άλλους συμμάχους σε ό,τι αφορά τις δαπάνες τις αμυντικές, ίσως αναδεικνύει κάτι βαθύτερο που έχει μια σημασία να το επισημάνω. Ίσως αναδεικνύει μια διαφορετική οπτική από την πλευρά των ΗΠΑ σε σχέση με την ίδια τη συμμαχία. Ο πρόεδρος Τραμπ σε κάποια στιγμή αναφέρθηκε με την εξής φράση, ότι η συμμαχία πλέον είναι περισσότερη απαραίτητη, είπε, για τις ευρωπαϊκές χώρες παρά για τις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι αυτό σηματοδοτεί μια στρατηγικού χαρακτήρα αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει τη συμμαχία. Εν τούτης, θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι το αίτημα να υπάρχει δίκαιη και αναλογική μοιρασιά των βαρών, διαμερισμός των βαρών, είναι ένα δίκαιο αίτημα. Και είναι ένα δίκαιο αίτημα κυρίως όταν ακούγονται από χώρες σαν την Ελλάδα και όχι από χώρες σαν τις ΗΠΑ.
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνειδητά αναλάβει αυτό το οικονομικό βάρος, το οποίο το είχαν μεταφράσει σε ηγεμονία στον πλανήτη. Ήταν το κόστος αυτής της ηγεμονίας. Σήμερα έχουν μια άλλη αντίληψη στρατηγικού χαρακτήρα για το πώς μπορεί αυτή η ηγεμονία να προωθηθεί περαιτέρω. Ενδεχομένως να μην περνάει μόνο από το ΝΑΤΟ. Είναι μια αξιοσημείωτη αλλαγή. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο προς αυτό. Αλλά για χώρες όπως η Ελλάδα αυτό είναι κρίσιμο. Η Ελλάδα τηρεί για πάρα πολλά χρόνια αυτές τις συμβατικές υποχρεώσεις από τα λίγα που έχει. Και θα έλεγα ότι μία από τις αιτίες που οδηγηθήκαμε και στην κρίση ήταν ακριβώς αυτή. Όταν άλλοι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν και αμυντική βιομηχανία, άρα οι δαπάνες τους εξοπλισμούς είναι και κατά ένα μέρος αναπτυξιακές, έδιναν πολύ λιγότερα αναλογικά από ό,τι δίνει η Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα έδινε εξαιτίας της θέσης της στο χάρτη και της ιδιομορφίας της σχέσης της με την Τουρκία, αλλά και άλλες χώρες στην περιοχή. Και άρα η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα εξαιτίας αυτού του λόγου να μπορεί να δαπανά για την παιδεία, για την υγεία, για υποδομές κοινωνικές. Δεν μπορεί. Και μετά από όλα όσα τράβηξε η Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα με την οικονομική κρίση, που έχασε το 25% του εθνικού της πλούτου, αλλά παρέμεινε σε δαπάνες εντός του συμβατικού της ορίου, δεν μπορεί κάποιοι άλλοι να λένε θα το δούμε στο μέλλον, δεν μας αφορά. Και κυρίως δεν μπορεί κάποιοι οι οποίοι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός ενός άλλου οργανισμού στον οποίο συμμετέχουμε και στα πλαίσια της αλληλεγγύης πάλι, αναγκάσαν την Ελλάδα να ταυτιστεί, να ευθυγραμμιστεί με τη λογική των κυρώσεων στη Ρωσία που δημιούργησαν ένα τεράστιο πλήγμα στην αγροτική μας οικονομία, δεν μπορεί να λένε ότι εν πάση περιπτώσει η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι μια υπόθεση που να αφορά μονάχα τον Νότο και όχι τον Βορρά. Θέλω λοιπόν με δύο λόγια να πω ότι ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο έθεσε το ζήτημα ο πρόεδρος Τραμπ να ήταν ο λίγον μη πολιτικά ορθός, το συνηθίζει άλλωστε, αλλά η ουσία του αιτήματος που κατατέθηκε ήταν κατά την άποψή μου πολιτικά ορθότατη. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, κυρίες και κύριοι, του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο με συγχωρείτε με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Να είστε καλά.